Το δίλημα ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο αποτέλεσε αντικείμενο της στρογγυλής τράπεζας που διοργάνωσε η Εταιρεία Υπηρωτικών Μελετών και η Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου την Τετάρτη στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουν εγκαινιάσει από πέρυσι. Με ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από τους ομιλητές έγινε προσπάθεια να καταδειχθούν οι παράμετροι που αφορούν κυρίως το ζήτημα της επιλογής του θανάτου από κάποιον που φτάνει μπροστά σε αυτό το δίλημα. Εισηγητές στην εκδήλωση ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος, ο καθηγητής βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Δημήτρης Μαρθόπουλος, ο επίκουρος καθηγητής ιατρικής ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Δημήτρης Δαμήγος και η Κατερίνα Καλογύρου, δικηγόρος της νομικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Βρήκα από έναν καθηγητή της ιατρικής σχολής, τον Νίκο Παπα-Νικολάου, ο οποίος έδωσε και τους ορισμούς και είπε ότι η ευθανασία είναι η επίσπευση και η πρόκληση του θανάτου με τεχνικά μέσα. Αυτό είναι η ευθυσία από πλευράς σύγχρονης επιστήμης και ορολογίας. Η δυσθανασία είναι στην πραγματικότητα η διατήρηση στη ζωή ενός αρρώστου που πάσχει από ανίατη ασθένεια με παροχή φροντίδων που απαιτούν δαπανηρές προσπάθειες που χωρίς αυτές ο άνθρωπος θα πέθανε. Δύσκολο θάνατος, αυτό σημαίνει. Και όρθο θανασία, κατά τον καθηγητή Νίκο Παπα-Νικολάου, σημαίνει η παρέτηση από κάθε προσπάθεια διατήρησης της ζωής, στη ζωή και η εγκατάλειψη της μέχρι να επέλθει ο θάνατος. Στην πραγματικότητα, το όρθο θανασία θα είναι ότι χρησιμοποιεί κανείς όρες της δυνατότητας της οποίας του παρέχει η επιστήμη της ιατρικής, αλλά όταν δει ότι φυσικά δεν υπάρχει θεραπεία, τότε χρησιμοποιεί τη συντηρητική αγωγή έως όπου επέλθει ο θάνατος. Αυτοί είναι οι τρεις όροι από πλευράς σύγχρονης, θα μπορούσαν να πούμε, ορολογίας και ιατρικής. Για την Εκκλησία όμως, ευθανασία σημαίνει καλό θάνατο, όπως είπε προηγουμένως ο κ. Κοσμήτων, και είναι αυτό που το οποίο ψάλλουμε, λέμε και παρακαλούμε τον Θεό κάθε φορά που τελούμε οποιαδήποτε ακολουθία, χριστιανά, τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλή απολογία. Χαιρετισμό στην αρχή της εκδήλωσης απίφθηναν ο πρόεδρος της ΕΕΜ Κώστας Βλάχος, η κοσμήτωρας της Σχολής Επιστημών Υγείας Μαργαρίτα Τζαφλίδου και ο καθηγητής και αντιπρόεδρος της ΕΕΜ Κώστας Πέτσιος. Το δικαίωμα να αποφασίζει κανείς με ποιο τρόπο επιθυμεί να ζει ή να πεθαίνει και το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου να προστατεύει το ύψιστο αγαθό της ζωής. Οι ειδικότητες των σημερινών διακεκριμένων εισηγητών προδιαγράφουν μια πολύ ενδιαφέρουσα σφαιρική εξέταση και παρουσίαση του θέματος της ευθανασίας. Έχει πολλές διαστάσεις, πέρα από τις κοινωνικές και τις ιατρικές, νομικές, θρησκευτικές, πάρα πολλές διαστάσεις. Τι σημαίνει λοιπόν αυτή η λέξη ευθανασία? Ετυμολογικά σημαίνει τον καλό θάνατο. Όμως εμείς σήμερα, κυρίες και κύριοι, η κοινωνία μας, με τη λέξη ευθανασία νομίζω ότι εννοεί τον ανώτερο θάνατο που επισπεύδεται ή προκαλείται με ιατρικά μέσα όταν δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας ή όταν η ποιότητα της ζωής έχει υπερβεί κάποια ανεκτά όρια. Η στιγμή σημαντική της αρχαιότητας αυτός ο όρος παρά μόνο στον ύστερο στοικισμό και με τη σημασία της δικαιοπραγίας. Δεν έχει τη σημασία του right, του δικαιώματος, του right. Ξένες του ΡΕΚ, του δικαίου, αυτού που έχουν τη δυνατότητα να πάρξουν. Οπότε είναι ένας προβληματισμός. Και το δεύτερο, το είπαμε ρεαλιστική γλώσσα του Σεβασμιότητος, αναφέρθηκε και στον πόνο. Βεβαίως δεν υπάρχει μόνο ο πόνος της ασθένειας και μάλιστα τα έσχατα στάδια της, αλλά και ο πόνος της βιομέρημνας που οδηγεί κάποιον στην εφελούσια έξοδο από τη ζωή, όπως λέει ο Χάιντεγκερ.